Bubble Trio λοιπόν εδώ πέρα, το team, η ομάδα, η δυναμική, καινούργια μουσική εγκληματική οργάνωση. Και πάμε για ένα 5 στα 5, μια mini interview για το Rock Up. Ξεκινάμε με τα παιδιά, Bubble Trio, το όνομα, η αντάμωση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Αντάμωση. Αντάμωμα. Ανταμωθήκαμε με το Τρικαλέρο. Ανταμωθήκαμε με το Τρικαλέρο πρώτη φορά και τσαμάραμε λίγο έτσι με το λαούτο και, και τα τύμπανα. Και μετά ήρθε και ο Μιχάλης εδώ στο κόλπο και γίναμε τρίο. Να πούμε Τρικαλέρο, τύμπανα, Μιχάλης Αυλονίτης στο μπάσο και Δημήτρης Σιδέρης στο ηλεκτρικό, Σιδέρης, ηλεκτρικό λαούτο. Παιδιά, Βαβέλ όμως, Βαβυλωνία βιβλική, σημαίνει σύγχυση. Εδώ δεν βλέπω σύγχυση, επάνω στη σκηνή βλέπω σύμπραξη, βλέπω δύναμη, βλέπω ήχο μοναδικό. Πείτε μου για τον ήχο σας, πείτε μου καταρχήν επιρροές. Εντάξει, παραδοσιακή μουσική πολύ, από εκεί που παίρνουμε και τις μελωδίες. Τώρα για τον ήχο καθαρά έχουμε επιρροές και από άλλες μπάντες, Κάιους, Μέλβινς, King Crimson, Black Sabbath, αρκετά. Παλιό καλό ρόκ. Οπότε λοιπόν ο ήχος σας είναι, να πούμε, progressive, ψυχεδελικός, να πούμε space, τι να πούμε, γιατί θέλω εσείς να μου το δώσετε. Progressive folk rock. Αναγκαζόμαστε να βάλουμε κάποιες, ας πούμε, να το σχηματίσουμε κάπως, αλλά κυρίως θέλουμε να κάνουμε δική μας. Νομίζουμε ότι φτιάχνουμε κάτι δικό μας, ας πούμε. Είναι μοναδικός ο ήχος. Είναι μέσα σε μια... Είναι μοναδικός ο ήχος. Έχουμε έναν όρο. Πείτε το, γιατί το διάβασα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Κρέταλ. Κρέταλ. Που είναι από το Creep και το Metal, ας πούμε. Πολύ καλό. Όχι απαραίτητα μουσικά, είναι σκληρό σαν σίδερο, ας πούμε. Πολύ καλό. Το κατοχυρώνουμε, λοιπόν, το κρατάμε και συνεχίζουμε. Βλέπω τέλος του Μάη Βερολίνο. Ναι. Τέλος του Μάη κάνουμε μια παραγωγή στο Βερολίνο. Παίζουμε με μια κούρδικη μπάτα. Τέλεια, όμορφο αντάμωμα. Παίζουμε από τη Σαντήρ Τζάν. Μια μπάτα που κι αυτοί παίζουν με ηλεκτρικό σάζι, ένα πενταμελέ σχήμα. Και έτσι κάπως το συνδέσαμε ηλεκτρικό λαό, ηλεκτρικό σάζι. Και θα παίξουμε μαζί 30 Μαΐου στο Μπατσπρέ. Ωραία, θα βγάλετε την Ελλάδα εντελώς έξω από τα σύνορα και θα ενώσετε Κρήτη με Βερολίνο. Πολύ καλό αυτό. Γενικά θέλουμε. Αυτό είναι μια παραγωγή που την τρέχαμε σε συνεργασία με αυτούς, με τα παιδιά, ας πούμε, τον Αντίν Τζάν και με τον Βασίλη τον Δημητριάδη, που είναι ο μπούκερ μας. Παιδιά, προσδοκίες για το μέλλον, πώς βλέπετε την ελληνική ροξινή? Καλά τα πάει. Ανθίζει. Χαμός παντού. Χαμός παντού, ε. Πολλές μπάντες. Μετά από τόσα χρόνια γίνεται άνθρωπο. Υπάρχει ένα πάτρεμα με την ελληνική μουσική. Κάπως, ας πούμε, εγώ βλέπω ότι η ροκ σκηνή προσανατολίζεται ως ελληνικά ακούσματα. Κάποιους δρόμους, περισσότερος ελληνικός δίχος. Εσάς ο πρώτος δίσκος, Roots Electrified, δεν έχει στίχο μέσα, παρά μόνο μια λούπα, αν μπορούμε, λούπα, έτσι, ναι. Του Καρούζου. Ξεκινήσαμε να παίζουμε οργανικά τα κομμάτια και σιγά σιγά βάλαμε το στίχο. Κάπως και αυτό είναι και το νόημα του ονόματος. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ πήρα έναν ύπνο εκεί που σκεφτόμουν το τι όνομα να δώσουμε στην πάντα και αυτά. Και όταν ξύπνησα είδα το πίνακα του Μπρίγκερ στο μυαλό μου, έτσι όπως άνοιξα τα μάτια μου, κατά κάποιο τρόπο έτσι το φαντάστηκα και μου ήρθε το όνομα και τέριαξε με τα διάφορα στυλ. Ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τον ήχο. Οπότε κάπως προσέχαμε, ας πούμε, και με τα στυλ πώς θα τα βάλουμε και σιγά σιγά μπήκε και η φωνή στην ακούστηση μας. Μάλιστα, και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο βήμα, το δεύτερο δισκογραφικό βήμα, το οποίο έχουμε τίτλο, έχουμε τραγούδια, δηλαδή θα ακούσουμε απόψε εδώ στο Six Dogs τραγούδια καινούργια. Ναι, όλο το δίσκο θα τον ακούσουμε. Όλο το δεύτερο δίσκο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
Κάποια κομμάτια τον τρίτο δίσκο, γιατί αυτός ήδη έχει γραφτεί. Α, τέλος. Και ετοιμάζουν και τον τρίτο καπάκι. Α, είμαστε έτοιμοι για παραγωγή δηλαδή. Θα λέγεται... The Island of Kretal, ο πρώτος. Μάλιστα. Το νησί του Kretal, ας πούμε. Μάλιστα. Ο τόπος που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας, όπου ανθίζει αυτό το πράγμα που λέμε εμείς σαν είδος, ας πούμε. Πολύ ωραία, παιδιά. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Πού σας βρίσκουμε? Στο babel3.com. Babel3.com λοιπόν, εκεί πέρα για να κλείσουμε στην Κρήτη. Άμα έρθετε, θα κεράσουμε αεραγίες εκεί, ελάτε. Ευχόμαστε τα καλύτερα, ευχόμαστε δυνατό μέλλον. Είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε. Είστε καλά. Ο ήχος σας είναι μοναδικός, είναι ξεχωριστός, έρχεται ωραίο και δυνατό μέλλον. Ό,τι κάνετε να το κάνετε αληθινά, με δύναμη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.